Αργύρι μου. Τι να πούμε, τι να πούμε. Χάσαμε το φίλο μας και εγώ και εσύ. Και τον περιγράψατε τόσο καλά το Στίβ που δεν ξέρω κι εγώ τι έχω να προσθέσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό είχατε να μιλήσετε, διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα να του μιλήσω τα τελευταία χρόνια, δεν του είχα μιλήσει του Στίβ. Δεν ήξερα ότι είχε προβλήματα υγείας, ότι είχε έτσι απομονωθεί, γιατί όποιον πήραμε φίλο του, καλλιτέχνη κλπ, μας είπαν ότι είχαν καιρό να του μιλήσουν γιατί είχε κλειστεί στον εαυτό του, είχε θέματα. Ταντιάνα, ο Στίβ έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια. Ήταν πεθαμένος. 5 χρόνια. 5 χρόνια ήταν πεθαμένος. 5 χρόνια παρακάλα για να πεθάνει. Έκλεισε και τα παράθυρα, ακόμα και τα εξώφυλλα στο σπίτι του δεν τα άνοιγε. Όταν έχασε τα μαγαζιά, έπεσε σε μια μελαγχολία. Δεν ήθελε να βγει έξω. Και με φίλους δικούς μας συναδέρφους και ιδιαίτερα με τον Άλκη τον Νικολούζο, ένα συνάδελφο που μιλούσαμε, που είχε καλές σχέσεις μαζί του, δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε έξω από το σπίτι, είχε απομονωθεί εκεί μέσα. Θέλω να σου πω και να σε εμπληρώσω σε όλα αυτά που είπατε, ότι εγώ τον Στίβ το γνώρισα τη δεκαετία του 70. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, για να στην καταλάβω. Αμερική. Εδώ και 5 χρόνια, λες, από τότε που έχασε τα μαγαζιά που δεν τα δεν ήταν ο Στίβ, βέβαια. Δεν ναι, ήταν από ο τότε, Στίβ που από ξέραμε, δηλαδή. Ο Στίβ ο... Δεν ήταν ο Στίβ, δεν ήταν ο Στίβ. Δεν ήταν ο Στίβ που ξέραμε, το άντεξε και πάντα μας έλεγε το παιδί του. Κάνω υπομονή και κάνω υπομονή, δεν ήθελε να βγει έξω, δεν είχε επαφή με τον έξω κόσμο. Μιλούσαμε με πολύ ελάχιστο μιλούσαν μαζί του και τώρα τελευταία μετά αυτό που έπαθε πήγε στο νοσοκομείο, τον εχάσαμε τελώς, δεν είχε επαφή. Πάντως για το γιο του έλεγε θέλω πάντα. Να σου πω ότι το Στίβ είναι τυχερός, ναι, με το... τυχερός, δεν τυχερός, το παιδί σου είναι όπως το μεγαλώσεις, αυτό που του προσφέρεις στο γυρίζει πίσω. Ο γιος του είναι πάρα πολύ άξιος, ένα πάρα πολύ πετυχημένο παιδί στο χώρο του, με τρομερές σπουδές, απίστευτες σπουδές και στο εξωτερικό, δηλαδή είναι πολύ, πολύ δυνατός στη δουλειά του και πολύ πετυχημένος και καλός άνθρωπος και πρέπει να τον στήριξε πάρα πολύ μαζί με την Κατιάνα. Την Κατιάνα δεν την ξεπέρασε ποτέ, για να λέμε την αλήθεια τώρα. Πάντα είχε να λέει μια καλή κουβέντα, εγώ έζησα και όλες τις περιπέτειες και όσες φορές πήγα να τον εδώ, η Κατιάνα ήταν μαζί του εκεί, την έβλεπα εκεί, του στάθηκε και τότε στις άσχημες στιγμές που λέτε. Η γυναίκα. Αλλά θέλω να σας πω ότι, ναι εγώ το Στίβ, είμαι αυτός που το ξέρω πάνω από 50 χρόνια, δηλαδή ζήσαμε μαζί στη Νέα Υόρκη με τον Στίβ. Ήρθα εγώ, είχα τα μαγαζιά εδώ, όταν ήρθε ο Στίβ με συμβουλεύτηκε, μεσολάβησα και εγώ τότε με την Παμέλα κάτω και πήρε το μαγαζί την Εράιδα. Δηλαδή ήταν ένας, τον περιγράψα τόσο καλά όλοι που τι να πω περισσότερα, λεβέντης ήτανε, δεν μάσαγε τις κουβέντες σου, τις έλεγε. Αλλά και κάτι ακόμα θέλω να σημειώσω. Όταν ένας άντρας είναι άρχοντας και μεγαλόκαρδος απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τι παρατήρησα. Η Κατιάνα είναι η μεγάλη του διαχρονική αγάπη. Ο άνθρωπός του, η γυναίκα του, τα πάντα. Όμως είδα ότι με το αντίο και της Άντζελας της Δημητρίου και της κόρης της, πρόσεξε Αργύρι μου, και της κόρης της, τι ήταν... Της Όλγας. Ναι, της Όλγας. Ήταν ο μόνος μπαμπάς το που γνώρισα και ποτέ. Δηλαδή, καλά λόγια. Αυτό τι δείχνει, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοτικός. Αυτό δείχνει. Που ακόμη και όταν έφυγε ή χώρισαν, είχαν κρατήσει μόνο καλά και η Άντζελα με την κόρη της. Ναι, γιατί κοίταξε, ο Στίβ ήθελε να είναι κυμπάρης, να βγαίνει έξω, να βάζει το χέρι του στη τσέπη και να μπορεί να... Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά όλα λείψανε και καμιά φορά λέγαμε ότι η νύχτα, για μας που δουλεύουμε και λένε οι άνθρωποι της νύχτας, ήταν ένα εύκολο πράγμα. Όταν μπλέξαμε μαγαζιά της ημέρας και με ανθρώπους της ημέρας, τραπεζίτες και όλα αυτά, εκείνη που την πατήσαμε. Δηλαδή, το έγκλημα γίνεται την ημέρα. Ρε εσύ μου λέγε, του λέγα κι εγώ,
Να σου πω μια παροιμία, του λέω, φοβόμαστε από το λύκο και μας έφαγε το σακάλι. Είσαι ωραίος πραγματικά. Αργύρη, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να υποσχεθούμε ότι θα μαζευτούμε όλοι να κάνουμε σε καλά, ωραίο ζωή αφιέρωμα, να έχουμε όλοι, να το θυμόμαστε. Ένα ωραίο αφιέρωμα. Το αξίζει, το αξίζει, σου λέω, το παιδί αυτό, το αξίζει. Αλήθεια. Γιατί με τα καλά του και με τα κακά του ήταν πολύ περισσότερο Λεβέντης, καλός. Από κάτι άλλο. Και κυμπάρης άνθρωπος. Από κάτι άλλο με τα λευκά κολάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Να σε καλά, Αργύρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.